Έραξα την ευκαιρία. Αλίμονα. Και τον ερώτησα γιατί είδαμε κάποιες φωτογραφίες να κυκλοφορούν στα site που πήγαινε με μια πανέμορφη κοπέλα έξω για ψώνια. Χωρίς να θέλω να γίνω αδιάκριτος. Αλλά έγινα. Αλλά έγινα. Εσύ χάρη μου. Εντζηνό μου που ξεκινάει η κουβέντα με το... Εμένα ξέρεις με. Ναι, ναι. Ναι, κατοχής ο χάρος μου. Αλλά... Η ποια είναι η κοπέλα. Να σας πω ότι είναι η Γιώργια, είναι ενδυματολόγος του. Δεν είναι η νέα του σχέση. Μέχρι εκεί. Και όταν έχει κάτι να μας το να ανακοινώσει, θα το ανακοινώσει μόνος του. Μάλιστα. Ο Γιώργας. Δεν θα περιμένει κανένα site. Άρα αυτό που συζητιόταν τις προηγούμενες μέρες ότι είναι καινούργια του σύντροφος, είναι η ενδυματολόγος του. Είναι η ενδυματολόγος του. Χρόνια ενδυματολόγος του, χρόνια συνεργάτης. Αν είναι κοπέλα, δηλαδή σου. Ναι. Να μένει το φλερτ του. Σωστό. Χρόνια ναι, δεν τον έχουμε δει με άλλη μετά τη σχέση του με την Ελένα Ράπτη. Είναι... Δεν έχει ακουστεί τουλάχιστον κάτι. Θα πάρει καιρό να το δούμε. Νομίζω όταν χωρίζεις μετά από μακροχρόνια σχέση, δεν θέλεις και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα να μείνεις μόνος σου ή τουλάχιστον έτσι γίνεται. Καμιά φορά όμως σου έρχεται πολύ σύντομα. Οι ψυχολόγοι λένε ότι, δεν ξέρω αν είναι σωστό, αν είναι λάθος, ούτε ποιοι ψυχολόγοι το είπαν, ότι όσα χρόνια. Βασικά τώρα σκεφτούμε. Μπελάρα. Αλλά υπάρχουν τόσα χρόνια σε σχέση. Ναι, τόσα χρόνια χρειάζεται να ξεπεράσεις. Όχι να προχωρήσεις, να ξεπεράσεις. Και άλλοι λένε ότι θέλεις 9 μήνες, που είναι και η περίοδος πένθους, γιατί πρόκειται για ένα μικρό θάνατο. Εντάξει, νομίζω ο καθένας παίρνει τους χρόνους του. Ναι. Ανάλογα. Ανάλογα γιατί έχεις χωρίσει, με ποιον έχεις χωρίσει. Είναι, είναι ανάλογα το πώς το διαχειρίζεσαι, δηλαδή αν έχεις πράγματα δικά του μέσα σε ένα σπίτι ενώ που έχετε μάθει. Νομίζω μπορεί και να σου περνούν διάφορα ακόμη και πράγματα δικά του μέσα, σε μπορεί να σου είναι και πολύ σημαντικά και για 20 ετία, ανάλογα. Έχει πάρα πολλούς που χωρίζουν, αλλά κρατάνε επαφή. Αυτό μέχρι τουλάχιστον να ξεπεράσεις, θεωρώ ότι είναι λάθος. Δεν σε αφήνει να προχωρήσεις. Δεν είναι όλες οι σχέσεις ίδιες. Ναι. Δεν είναι όλες οι σχέσεις ίδιες. Και έχω τώρα να σας πω για την Αναστασία, τη 10χρονη κόρη του